Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Μπουντούρογλου. Είναι ακτινολόγος, ογκολόγος στο Μεταξά και είναι μέλος, εκλεγμένο μέλος του Σωματείου Εργαζομένων. Κύριε Μπουντούρογλου, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί έχουμε πει ότι στόχος και αυτής εδώ της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα και να προσπαθεί να κάνει την κοινωνία μας λίγο καλύτερη, αναδεικνύοντας προβλήματα και προσπαθώντας να τα διορθώσει. Και το πρώτο πράγμα για να διορθωθεί ένα πρόβλημα είναι να αναδειχθεί αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τι συμβαίνει με το μηχάνημα? Τι συμβαίνει με το μηχάνημα? Μια βασική πρόταση πρέπει να ρωτήσουμε, ναι, αν είναι προσωπική ατομική υπόθεση ή κοινωνικό αγαθό ή υγεία. Ναι. Δεν μπορεί να είναι κοινωνικό αγαθό. Εδώ δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, όλη η υγεία αρχίζει και αποκαλείται ως εμπόρευμα. Κλείνω αυτή την παρένθεση που ανοίγω για να σας πω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ναι. Διότι στην ουσία ο γραμμικός επιταχυντής, τον οποίο το έχω, αυτός ο γραμμικός επιταχυντής, ο οποίος τον έχουμε 20 χρόνια στο νοσοκομείο, δεν έχει χαλάσει ο γραμμικός επιταχυντής. Έχει χαλάσει ο simulator, ένας εξομοιωτής, ναι, δηλαδή είναι σαν να κάνουμε, σαν να προσπαθήσουμε να κάνουμε πρόβα της ακτινοθεραπείας σε ένα ειδικό μηχάνημα, βλέποντας αν το πλάνο το οποίο έχουμε σχεδιάσει μετά από την αξονική τομογραφία που εκτέθηκε ο άνθρωπος είναι κατάλληλο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Παραδείγματος χάρη, αν παραδείγματος χάρη κάποιος έχει καρκίνο στην κεφαλή και την δάχτυλο, του έχουμε φτιάξει μια μάσκα, ναι, και του έχουμε φτιάξει μια αξονική, αλλά ο άνθρωπος αδυνάτησε 3 κιλά, παραδείγματος χάρη, και το περνάμε από εξομοίωση. Άρα το πλάνο το οποίο φτιάξαμε θέλει μια διόρθωση. Μάλιστα. Άρα αυτός ο εξομοιωτής, ο οποίος ονομάζεται simulator, έχει χαλάσει. Στο προκείμενο. Έχει χαλάσει εδώ και 20 μέρες. Ένα από τα δύο μηχανήματα δεν λειτουργεί. Μπράβο. Αυτό είναι απαραίτητο αυτό για να λειτουργήσει το μηχάνημα. Δεν έχει βλάβει το μηχάνημα, ναι, αυτό ήθελα να κατάλαβα, πω. Κατάλαβα, ναι. Πόσο κοστίζει να διορθωθεί αυτό το simulator, πόσο κοστίζει να διορθωθεί, πόσο κοστίζει αυτό το ανταλλακτικό? Το ερώτημα που μπαίνει πάντα είναι αν το ανταλλακτικό είναι το κατάλληλο, και εμάς μας το λένε αυτό οι τεχνικοί. Οι τεχνικοί λένε ότι εμείς πρέπει να το παραγγείλουμε από ξένη χώρα, ναι, και μας έρχεται. Εμείς τώρα προς το παρόν εμείς λέμε ότι δεν είναι αυτό πολιτική της υγείας, διότι πολύ απλά ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια έχει περάσει παραδείγματος χάρη τα όρια λειτουργίας του συνολικά σαν μηχάνημα. Όταν στην Ελλάδα, ναι, να ξέρετε αυτό και να μην το ξεχάσετε ποτέ, για να καλυφθούν οι ανάγκες των καρκινοπαθών σε ακτινοθεραπεία πρέπει να λειτουργούν 6 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν λιγότερα των 3, άρα και βάζοντας και τον ιδιωτικό τομέα 3,5 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, που σημαίνει ότι 13.000 περίπου καρκινοπαθείς αρχίζουν σιγά σιγά και αποκλείονται από τα ακτινοθεραπεία. Άρα αν πάρουμε από την αρχή το πρόβλημα, πού είναι το πρόβλημά μας, όταν υπάρχουν κενές θέσεις, παραδείγματος χάρη οργανικές, σε νοσηλευτές, σε νοσηλεύτες, σε παρασκευαστές, ο χαμός του χαμού δηλαδή στον ναι, υποπληθυσμό που βιώνει το νοσοκομείο, άρα αυτό θα έχει αντανάκλαση προφανώς και στους ασθενείς. Δυστυχώς εμείς παλεύουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αναγκαιότητα που μας δίνει ο ασθενής. Ο ασθενής έρχεται και πρέπει να λειτουργήσουμε με βάση το πλάνο θεραπείας, που σημαίνει αν ο άνθρωπος χρειάζεται χημειοθεραπεία πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία και ακτινοβολία μαζί. Όταν έχει χαλάσει το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα ή έχει μια βλάβη που δεν έχει διορθωθεί άμεσα, θα καθυστερήσει. Άρα τι θα πει αυτό? Ότι θα καθυστερήσει συνολική θεραπευτική προσέγγιση. Και η θεραπεία καθυστερεί, αλλά ο καρκίνος προχωράει, έτσι? Ναι. Θα σας θυμίσω, το 2020, να, 2,7 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαγνώστηκαν με καρκίνο. Αποτελεί ο καρκίνος το πρόβλημα υγείας από τα σοβαρότερα, είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες. Μέχρι το 2035, με αυτά που ακολουθούνται, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την κύρια αιτία θανάτου, τον καρκίνο. Να σας πω τώρα. Ακριβώς αυτό που υπάρχει είναι ότι δεν το βλέπουμε κοινωνικό αγαθό, το βλέπουμε και το
το προσπαθούμε να το βγάλουμε ως εμπόρευμα. Δηλαδή, ως επένδυση. Δηλαδή, εμείς δίνουμε χρήμα, παραδείγματος χάρη σαν κράτος, έτσι ώστε να επενδυθεί η υγεία και να βγάλει κέρδος. Μα είναι δυνατόν? Έχετε δίκιο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι από το ένα από τα δύο μηχανήματα ακτινοβολίας δεν λειτουργεί. Οι θεραπείες πάνε πίσω των ασθενών που βρίσκονται στο Μεταξά. Τώρα, να μας πείτε το σημαντικό, αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Θα λυθεί το πρόβλημά μέσα, πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημά μέσα ή πιστεύετε ότι θα κρατήσει για πολύ ακόμα? Όχι. Τώρα το τι πιστεύω με το τι θα γίνει είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μια εκτίμηση. Μια εκτίμηση. Η τεχνική. Ναι. Λέμε όμως ότι προσπαθούμε με όλα τα μέσα που έχουμε, είτε αυτό ονομάζεται κινητοποίηση, είτε αυτό ονομάζεται στάση εργασίας, είτε αυτό ονομάζεται πίεση στο διοικητικό προσωπικό, στους διοικητές δηλαδή, για να μπορέσουμε να πιέσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι η πίεση μας θα μας δείξει και μια αντανάκλαση της λύσης. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα λυθεί το πρόβλημα. Αρκεί όμως, πώς το λέω αυτό, αρκεί όμως να μην πιάσει κάποιο το επιχείρημα ότι ξέρετε ήρθε το ανταλλακτικό αλλά δεν ταιριάζει. Α, μήπως είπε να αλλάξει το ανταλλακτικό. Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, πρέπει άμεσα να γίνει καινούριος, να αγοραστεί καινούριος γραμμικός επιταχυντής. Άμεσα. Τώρα θα σκεφτεί κάποιος, γραμμικός επιταχυντής. Είναι δυνατόν να έχουμε τόσο σημαντικά μηχανήματα στα νοσοκομεία μας και να μην έχουμε σε μία αποθήκη 2, 3, 4, 5, 10 ανταλλακτικά σε περίπτωση ανάγκης? Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας. Η υλικοτεχνική υποδομή του νοσοκομείου, όπως και το προσωπικό, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Όπως και ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Μεταξά είναι συνέχεια σε πτώση. Σε πτώση, μάλιστα. Κύριε Μποντούρογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να διορθωθεί το πρόβλημα γρήγορα και ελπίζουμε να ξαναμιλήσουμε έχοντας ευχάριστες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.